Καλημέρα. Έχω και ένα προβολέα εκεί με θαμπώνει. Αισθάνομαι πολύ περήφανος που θαμπόθηκα. Μερικές φορές αντιμετωπίζουμε τα θέματα τεχνοκρατικά και λέμε τι ευκαιρίες έχουμε μπροστά μας. Τεχνοκρατικά είμαστε στην πιο συναρπαστική εποχή, όπου οι δυνατότητες να ξεπεράσουμε την εποχή μας είναι μπροστά μας εδώ. Τώρα, να ξεπεράσουμε τον εαυτό μας στην επιχείρηση που είναι σε αναδιοργάνωση, να ξεπεράσουμε τους στόχους που έχουμε στην επιχείρηση και να πάει μπροστά η ζωή μας, έτσι νομίζουμε. Αλλά τα εμπόδια που συναντάμε είναι ευρύτερα της επιχείρησης. Είναι ευρύτερα της γειτονιάς μας. Είναι εμπόδια τα οποία πολλές φορές είναι ισοπεδωτικά και μας ξεπερνούν. Όμως και οι ευκαιρίες είναι το ίδιο. Δηλαδή, σήμερα, στο τεράστιο αδιέξοδο που αντιμετωπίζει η χώρα, δηλαδή μετά από 5 χρόνια δραματικής ύφεσης, που τη γνώρισαν οι γονείς μας μόνο κάτω, και οι παππούδες μας μόνο κάτω από συνθήκες πολεμικές, τη βιώνουμε εμείς σε συνθήκες ειρήνης. Την ίδια στιγμή, όμως, γίνεται μια συζήτηση μετασχηματισμού της κοινωνίας, της δικής μας και της ευρωπαϊκής. Στη σημερινή συγκυρία, είμαστε μπροστά στην αρχή μιας νέας θητείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και νέα στοχοθέτηση της Ευρώπης για το 2020. Και ταυτόχρονα γίνεται μία αγωνιώδης, ανταγωνιστική και όχι επικοδομητική κατά βάση συζήτηση στο πολιτικό σκηνικό εγχώρια. Και γίνεται και μία δύσκολη συζήτηση μεταξύ τεχνοκρατών, στην οποία έχουμε χάσει τεχνοκράτες. Εγώ βέβαια δεν είμαι IT, θα με διορθώσετε για τα λάθη που θα κάνω, είμαι το πτυχίο μου ήταν μεταλλουργία πριν από πολλά χρόνια. Μην κάνεις έτσι, και μεταλλουργία μετασχηματίζεται. Η ζωή μας έχει αλλάξει όμως πάρα πολύ. Κάναμε μια συζήτηση 5 χρόνια για το πώς θα μειώσουμε τους μισθούς για να σώσουμε τη χώρα, πώς θα αξιολογήσουμε τους υπαλλήλους, βλέποντας αν έχουν πλαστά πτυχία. Μια συζήτηση ξύλινη, αντιπαραγωγική, επιθετική, δύσκολη, προσβλητική. Και την ίδια στιγμή έχουμε τρομακτικά εργαλεία που μπορούν να αλλάξουν τη ζωή μας. Και έχουμε ανθρώπους οι οποίοι αξιοποιούνται σε διάφορα πόστα, απομονώνονται, γίνονται παρανάλωμα του πυρός, θυσιάζουν την επαγγελματική της ζωής να μπουν σε πολιτικά πόστα και δεν μπορούν να βρουν ακόμα πεδίο συνεννόησης. Χρειάζεται ένα συναρπαστικό όραμα, το οποίο να αγκαλιάσει και τη ψηφιακή και άλλο μετασχηματισμό της κοινωνίας. Αλλά χρειάζεται πρώτα απ' όλα να καταλάβουμε το μέγεθος των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε, να πούμε την αλήθεια στον εαυτό μας και να δούμε και το μέγεθος της ευκαιρίας που έχουμε. Θα σας πω μερικές εμπειρίες από τον ψηφιακό κόσμο. Πριν από πολλά χρόνια, τις αρχές του 2000, κάναμε προσπάθειες να φτιάξουμε ηλεκτρονικά μαγαζιά για B2B. Τα μαγαζιά αυτά έγιναν αντικείμενο συνεργασιών εταιριών τηλεφωνίας και τραπεζών. Το αποτέλεσμα είναι ότι μετά από πολλά χρόνια περιορίστηκαν στο να είναι επιχειρησιακά μαγαζιά που βοήθησαν στο μετασχηματισμό των ομίλων στα οποία εντάχθηκαν. Ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα αν είχαν γίνει βιομηχανικές οριζόντιες πρωτοβουλίες? Ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα αν είχαμε καταφέρει τότε να τα κάνουμε και σήμερα να είναι εθνικά projects B2B? Πολύ διαφορετικό. Τι πρέπει να μάθουμε από αυτό? Πώς μπορούμε να ποσοτικοποιήσουμε την ευκαιρία της ψηφιοποίησης της οικονομίας? Ας αρχίσουμε από τον εαυτό το δικό μας, των κινητών επικοινωνιών. Οι κινητές επικοινωνίες σήμερα βρίσκονται σε ένα μετασχηματισμό που έχει οδηγήσει τα δίκτυα να είναι διεθνή, δηλαδή για πρώτη φορά να έχουμε ευρωπαϊκά ή διεθνή δίκτυα επικοινωνιών και όχι σε τεχνολογίες τηλεφωνίας, δηλαδή switching τεχνολογίες, αλλά σε τεχνολογίες πληροφορικής, πάνω στις οποίες γίνεται η σύγκληση σταθερής κινητής τηλεφωνίας, πάνω στην οποία μπορούν να δώσουν υπηρεσίες εν είδη cloud, όπως έχει αρχίσει να λέγεται. Δηλαδή, υπηρεσίες οι οποίες βοηθούν το μετασχηματισμό του business model από CAPEX σε OPEX για το σύνολο των οικονομιών. Δηλαδή, μπορούμε να ανεβάσουμε σήμερα το σύνολο των μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων και να παίρνουν την τηλεφωνία ως υπηρεσία και να μην εγκαθιστούμε hardware στις εγκαταστάσεις των πελατών. Το ίδιο και για υπηρεσίες πληροφορικής
πάνω στα δίχτυα τηλεφωνίας. Άρα έχουμε ένα μετασχηματισμό που τα δίχτυα τηλεφωνίας γίνονται τα δίκτυα του μέλλοντος. Και γιατί γίνεται αυτό? Για ένα πολύ βασικό λόγο. Γιατί ο πελάτης πλέον, ο πολίτης, χρησιμοποιεί σαν βασικό μέσο εργασίας και επικοινωνίας ένα έξυπνο τερματικό, πάνω στο οποίο γίνεται μία σύγκληση όλων των αναγκών του. Και τι αλλάζει επίσης? Η εμπειρία του καταναλωτή πλέον είναι ιδεατή και μέσα από τερματικά ασύρματα. Αυτό είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Τι ευκαιρία δίνει για μας? Να συνεργαστούμε σε ένα άλλο περιβάλλον. Στις πληρωμές, για παράδειγμα. Στην ταυτοποίηση, αναφερθήκατε πριν. Πώς θα τα κάνουμε αυτά? Καταγγέλλοντας ένας τον άλλο, τη δημόσια διοίκηση σαν μη ικανή να καταλάβει το δημόσιο τομέα? Δεν γίνεται. Δηλαδή, πρέπει να το ξεπεράσουμε αυτό το πράγμα. Πρέπει να βγάλουμε τις αγγυλώσεις τις ιδεολογικές. Δεν γίνεται καμία αλλαγή χωρίς συνεργασία. Δεν γίνεται καμία αλλαγή χωρίς εξυγχρονισμένο δημόσιο. Δεν γίνεται καμία αλλαγή χωρίς αξιόπιστο και με κύρος συνομιλητή από μεριά της δημόσιας διοίκησης. Δεν γίνεται ισοπεδώνοντάς τους, πατώντας τους κάτω. Δεν γίνεται καμία συζήτηση χωρίς να ξεφύγουμε από την εσωστρέφεια. Δηλαδή, πρέπει και το τραπεζικό σύστημα να φύγει από την εσωστρέφεια που έχει. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε χωρίς να λυθεί το θέμα της ρευστότητας. Πρέπει να τελειώνουμε με το θέμα της πιστωτικής συρρήκνωσης. Και να ταυτιστεί η πιστωτική επέκταση με τη συζήτηση που γίνεται για ανάπτυξη στην οικονομία. Δεν μπορούμε να πάμε χωρίς σχέδιο στην ψηφιακή ανάπτυξη. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί να αλλάζει ο Γενικός Γραμματέας, ο Υφυπουργός και στην ίδια κυβέρνηση και να αλλάζουν οι πολιτικές. Δεν γίνεται να αλλάζει η πολιτική η κυβέρνηση και να αλλάζει και ο στρατηγικός σχεδιασμός για την μετάβαση σε μία άλλη διαχείριση της δημόσιας διοίκησης. Δηλαδή, τι θα αλλάξει εάν αλλάξει η πολιτική κατάσταση στη διασύνδεση των μητρών, της ταυτότητας των πολιτών, του ληξιαρχείου κτλ. Τίποτα. Αυτά πρέπει να γίνουν για να χτυπωθεί η παραοικονομία, οι εκβιαστές, ο υπόκοσμος, τα παρακυκλώματα, αυτή η δουλεμπορία που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στους πολίτες και στη δημόσια διοίκηση κτλ. Είναι προς όφελος όλων. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα σχέδιο με συνέχεια. Το σχέδιο με συνέχεια δεν υπάρχει, δεν υφίσταται. Η ταυτοποίηση πολιτών. Ξεκίνησε μια προσπάθεια των τραπεζών, της κινητής τηλεφωνίας και της κεντρικής κυβέρνησης. Έχει μείνει 10 μήνες μετέωρη. 10 μήνες, περιμένουμε. Γιατί να περιμένουμε? Θα σας πω ένα πρόβλημα. Αναπτύσσουμε δίκτυα επικοινωνιών. Τα δίκτυα επικοινωνιών αναπτύσσονται με άδειες. Παίρνουμε άδειες. Δώσαμε το ισχυρότερο μήνυμα για την ελληνική οικονομία την περασμένη εβδομάδα. 380 εκατομμύρια. Ποιος ξανά έβγαλε 380 εκατομμύρια το 2014 στην ελληνική οικονομία? Ποιος? Πέστε μου έναν. 500 εκατομμύρια ιδιωτικοποίησης γίνανε όλο το 2014 μέχρι τώρα. Πώς κάνεις δίκτυα? Με άδειες. Πόσο επενδύεις κάθε χρόνο για τις άδειες? Τα δίκτυα 3G τα ξέρετε όλοι. Έχουν περάσει 13 χρόνια από το 2001. Έχουν επενδυθεί από 600 εκατομμύρια το χρόνο έως το ελάχιστο 200 εκατομμύρια το 12, κάθε χρόνο συναπτά. Βγάλετε την καθαρή παρούσα αξία, αν χρειαστεί. Και το 2014 ακόμα διαμορφώνεται το θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησης αυτών των υποδομών. Πώς θα πάμε εμείς σαν χώρα να αναπτύξουμε σύγχρονες υποδομές όταν το 40% των υποδομών των παρόχων δεν έχει αδειοδοτηθεί από τη δημόσια διοίκηση? Και ότι περιμένουμε νόμο να ψηφιστεί το τέλος του 2014. Έτσι, κάναμε και επιστολή στον Πρωθυπουργό για να λειτουργήσει το σύστημα. Τώρα, μπας και δεν ψηφιστεί ο νόμος, γιατί αν δεν ψηφιστεί, το 2015 δεν μπορούμε να αναπτύξουμε δίκτυα. Δηλαδή, πρέπει να λύσουμε εξαιρετικά βασικά ζητήματα, που είναι ότι όταν λέμε στους επενδυτές να έρθουν στη χώρα, θα πρέπει η χώρα να τους υποδέχεται έχοντας φτιάξει τους κανόνες και όχι να τους διαμορφώνει εκ των υστέρων με τεράστιες επιπτώσεις στο ρίσκο, το οποίο είναι επιπρόσθετο στο country risk. Ας λύσουμε λοιπόν θέματα θεσμικού πλαισίου, υποδοχής των επενδύσεων και ας διαμορφώσουμε μια επιθετική ατζέντα στο να λυθούν συγκεκριμένα ζητήματα. Τελειώνω με αυτά για να μην σας κουράζω περισσότερο. Αναφέρθηκαν δείκτες στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Η πραγματικότητα είναι η εξής. Η χώρα υπολείπεται σε όλους τους κρίσιμους δείκτες της ψηφιακής οικονομίας από τις ευρωπαϊκές χώρες. Έχουμε βαλκανοποιηθεί. Δηλαδή, σε 5 χρόνια κρίσης, αντί να είναι η πληροφορική εργαλείο ανασυγκρότησης, σαν το συνδέω αυτό με αυτό που σας είπα πριν, ότι έγινε αντιπαραγωγική συζήτηση,
στο πολιτικό επίπεδο και επηρέασε και την λειτουργία της οικονομίας. Μείναμε πίσω, στο ηλεκτρονικό εμπόριο είμαστε στην καλύτερη περίπτωση στο 40, στο 50% των δικτών των ευρωπαϊκών χωρών. Στην κινητή τηλεφωνία είμαστε ακόμα πιο πίσω σε δείκτη τζίρου από data σε σχέση με τα έσοδα των εταιριών, ακόμα και από χώρες όπως και η Πορτογαλία, που ήμασταν πάντα μπροστά, και από χώρες βαλκανικές, όπως τη Ρουμανία. Ποια ευκαιρία δίνεται εδώ? Εάν καλύψουμε αυτό το κενό στα επόμενα 5 χρόνια, στα πλαίσια μιας στρατηγικής 2020, μπορούμε να προσφέρουμε, δηλαδή μόνο καλύπτοντας το κενό που έχουμε από τους μέσους ευρωπαϊκούς δείκτες στη χρήση στις υπηρεσίες δεδομένων, να καλύψουμε ένα κενό και να συνεισφέρουμε θετικά στο ΑΕΠ με συγκεκριμένο τρόπο. Το ευτύχημα είναι ότι μπορούμε ακόμα να επενδύουμε. Έχουμε υγιείς επιχειρήσεις στις επικοινωνίες και μπορούμε να βασιστούμε σε αυτό. Μπορούμε λοιπόν να χτίσουμε συνεργασίες λίγο πιο επιθετικά και μπορούμε να είμαστε και πιο απαιτητικοί από τις διακλαδικές συνεργασίες που δεν είναι ικανοποιητικές ακόμα. Για παράδειγμα, στις πληρωμές είμαστε αμυντικοί. Έχουμε άλλο business model. Πληρωμές μέσω τραπεζών. Τι θα κυριαρχήσει, το μοντέλο του καλύτερου? Είναι καλό μοντέλο. Η καλύτερη τράπεζα, η καλύτερη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας θα συνεργαστούν και θα κάνουν το καλύτερο σύστημα πληρωμών. Πολύ ωραία. Για μαζέψτε τα συμπεράσματά σας σε 5 χρόνια. Τι είναι καλύτερο, αυτό το μοντέλο, να βραβεύσουμε την καλύτερη εταιρεία που ξεχώρισε ή να ανεβάσουμε το σύνολο της οικονομίας, δηλαδή να φτιάξουμε κεντρικές υποδομές όπου θα πάμε και θα στοχεύσουμε να πάρουμε τις πληρωμές που είναι σήμερα με μετρητά, να τις μεταφράσουμε με επιθετικές πολιτικές σε πολιτικές που θα γίνονται ηλεκτρονικά και να έρθει ο άλλος να ξεχωρίσει πάνω σε ένα B2B μοντέλο μεταξύ μας και οι καλύτεροι θα ξεχωρίσουν πάνω από την οικονομία που θα ανεβαίνει όλοι μαζί. Άρα να κάνουμε κοινό project πληρωμών τράπεζες και εταιρείες κινητών. Ποιο θα επικρατήσει? Δεν έχουμε πάρει ακόμα τις αποφάσεις. Είναι μπροστά μας. Αλλά από αυτό θα κρυθούμε και εμείς. Και όχι τρίτη. Ευχαριστώ.